καλώς ήρθατε και σήμερα, ζήσε τη ζωή. Όπως θα έχετε δει, έξω γίνεται ο πανικός, γι' αυτό και εμείς καθυστερήσαμε λίγο να βγούμε. Ζητούμε συγγνώμη. Ελπίζω να έχετε κάνει μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Από ό,τι άκουσα όμως, η Έμι έχει δώσει ήδη δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, πραγματικά. Ειδικά από ό,τι είδα και στις ειδήσεις χθες, αρκετά σημεία της Αθήνας υπήρξαν προβλήματα. Θα θέλει αρκετά μεγάλη προσοχή αύριο, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πέσει ίσως και λίγο παραπάνω βροχή από ό,τι έπεσε τη Δευτέρα. Και πάμε όμως στα δικά μας τα θέματα. Τι κάνουν οι αγαπημένοι μας celebrity σήμερα? Και το Γόβα Στιλέτο φυσικά έχει την πλήρη ενημέρωση για όλους εσάς που θέλετε έτσι να μαθαίνετε τα νέα των αγαπημένων σας celebrities. Αυτή τη στιγμή, αν μπείτε στο govastiletto.gr, πρώτη είδηση είναι ουσιαστικά η γυναίκα του Τζόνι Θεοδωρίδη, την οποία μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες που θα ακολουθήσουν. Δεν αποχωρίζεται φυσικά με τίποτα τη σύζυγό του, την κρατάει έτσι όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, πολύ ζεστά αγκαλιά. Τι σχέση έχει ουσιαστικά η συγκεκριμένη γυναίκα με τον Λιβιερά, τον Γερμανού και τον Καλλίρη? Μάθετε τα πάντα στο govastiletto.gr. Μια έτσι ενδιαφέρουσα είδηση. Αυτό που διάβασα όμως και μ' άρεσε πάρα πολύ είναι όσον αφορά τη σχέση της Τζένης Θεωνά με τον Ανδρέα Κοντόπουλο. Μιλούν για πρώτη φορά για τη σχέση τους, ένα πολύ όμορφο καινούριο ζευγάρι στην showbiz. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ, και σαν ηθοποιοί και είναι και χαμηλού προφίλ. Κοιτάνε τη δουλειά τους, εμφανίζονται μόνο όταν πρέπει. Και θα δούμε και όσο στο βίντεο τι είπαν για τη σχέση τους χθες το βράδυ στην κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής. Πάμε να το δούμε. Και από την αρχή ζείτε μαζί και τα λοιπά, ή το πήγε σταδιακά αυτό το πράγμα? Καταρχήν έχουμε πει εμείς ότι ζούμε μαζί, έχουμε εξέλιξη σε λεπτομέρειες. Όχι. Τα πράγματα όχι. Εξελίσσονται. Ναι. Ομαλά. Πάντως δεν έχετε, ας πούμε, δεν είστε από τους ανθρώπους που έχετε επενδύσει σε αυτό. Δεν το έχετε πουλήσει καθόλου προς τα έξω. Δεν είναι αυτό που το διατυπαντίζει στο δίμα σε ζευγάρι και τα λοιπά. Δεν σα αρέσει. Δηλαδή αισθάνεστε και άσχημα να το προβάλλετε αυτό. Χωρίς να το κρύβουμε. Δηλαδή. Του λόγου το αληθές η σημερινή μας παρουσία. Mm-hmm. Αλλά το να. Καλά, επειδή παίζετε στο θέατρο, δεν θα έπρεπε να παίζετε. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αν δεν παίζαμε μαζί, δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να έρθουμε μαζί. Και τώρα ακόμα ήμουν λίγο επιφυλακτική σε σχέση με αυτή την ιδέα. Γιατί τι φοβόσουν, δηλαδή, ότι τι θα σου πω. Η ιδέα ότι. Προβάλλετε τη σχέση σας. Ναι. Αυτό μου φαίνεται δηλαδή από τρομακτικό. Τρεις ιστορίες και όλοι θα πήρε. Ναι, αυτό. Και εγώ μετά από όρημη σκέψη και κατέληξα. Ότι εντάξει. Βέβαια, εσύ έχεις σχετικά με τις συνεντεύξεις και έχεις ένα προβάδισμα και κάνεις και την εκπομπή. Κάνεις ακόμα την εκπομπή στο MTV. Ναι. Ούτως ή άλλως έχεις μια τηλεοπτική εμπειρία παραπάνω, γιατί μπορεί, νομίζω τώρα ξεκινάτε και στο... Στο Μέγκα. Ναι. Θα πάει πολύ καλά νομίζω. Αλλά άλλο είναι αυτό, σίγουρα, να κάνεις γυρίσματα για μια σειρά, και άλλο είναι να είσαι, ξέρω εγώ, παρουσιαστής, να έχεις πάρει συνεντεύξεις, είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει ανταγωνισμός, παιδιά, μεταξύ σας, επειδή, ας πούμε, είστε και ζευγάρι, και επειδή κάνετε και την ίδια δουλειά, αν υπάρχει ανταγωνισμός καλός έτσι μέσα στη σχέση σας, ας πούμε, δηλαδή, ή μια ζήλια, ας πούμε, ποιος θα τους γίνει λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο πίσω, ποιος κάνει πιο προβεβλημένα πράγματα, ποιος φαίνεται περισσότερα λεφτά στο σπίτι. Όχι ότι είστε μαζί, αλλά ξέρετε από τη σχέση. Αυτό που είπε, νομίζω ότι δεν το ξέρει κανείς. Λέει ποιος παίρνει πόσα λεφτά, ξέρεις. Πρέπει να είναι από τους τομείς τους οποίους έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι κινητοποιεί ο ένας τον άλλον να κάνει το κάτι παραπάνω, δηλαδή σε σχέση με τη δουλειά του, ας πούμε. Δραστηριοποιούμαστε περισσότερο παρά υπάρχει ανταγωνισμός, δηλαδή. Ναι. Εμένα είναι μεγάλη μου επιθυμία να δουλεύουμε μαζί. Δηλαδή το απειλεύσα πάρα πολύ και με τον Ορφέα. Μια δουλειά που έγινε τόσο με φίλους που το σκηνοθετούσαμε μόνοι μας και θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον να του λέγανε ότι τρογόμαστε, τη ζηλεύουμε πάρα πολύ ο ένας τον άλλον και ότι πραγματικά στο σπίτι γίνεται χαμός όποτε παίρνει κάποιος μια δουλειά. Θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η απάντηση. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα. Μπορείτε να δείτε στο govastiletto.gr την 5 μηνών μόλις κόρη της Kim Kardashian. Έχουν ανέβει ήδη φωτογραφίες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο το μωρό τους με τον Kanye West. Όπως βλέπετε και στο ρεπορτάζ. Βλέπουμε το ζευγάρι. Εδώ όμως είναι και το μωρό. Το οποίο τώρα είναι λίγο κράμα νομίζω και στους δύο μοιάζει. Ένα έτσι πολύ γλυκό κοριτσάκι. Πάμε στο επόμενο θέμα. Η Δέσποινα Βανδύ δεν αποχωρίζεται την 9χρονη Μελίνα. Δείτε τη μαμά και την κόρη με αχτύπητο στυλ, σαν δύο σταγόνες στο νερό. Ούτως ή άλλως η Δέσποινα Βανδύ έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη μόδα. Της αρέσει και σε προσωπικό επίπεδο. Έχει κάνει και δική της σειρά επώνυμων ρούχων. Οπότε νομίζω ότι σίγουρα και για την κόρη της Μελίνα θα διαλέγει τα πιο μοδάτα και τα πιο ωραία έτσι, ρούχα και φυσικά θα επιμελείται και η ίδια το στυλ της. Επόμενο θέμα.
Άννα Βύση, ακριβώς μετά τη Δέσποινα Μανδύ. Τυχαίο. Λοιπόν, σωθήκαμε στην κυριολεξία από θαύμα. Όλες οι λεπτομέρειες για το σοβαρό τροχαίο της Άννας Βύση με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου. Μπείτε να δείτε τις λεπτομέρειες που έχει αναρτήσει εδώ και αρκετή ώρα έτσι το Βαστιλέτο. Πραγματικά τους ευχόμαστε να είναι καλά στην υγεία τους και μακριά από όλους μας τροχαία ατυχήματα. Δεν άντεξε ο Γιώργος Παρτσαλάκης, έβαλε λουκέτο στην επιχείρησή του για δεύτερη φορά. Όπως ίσως γνωρίζετε, είχε ανοίξει στο παρελθόν μαγαζί ουσιαστικά με φαγητό, με κριτική κουζίνα. Είχα ακούσει και εγώ πάρα πολύ καλά λόγια για το συγκεκριμένο εστιατόριο. Δυστυχώς όμως η οικονομική κρίση δεν βλέπει celebrity και μη celebrity. Αναγκάστηκε να το κλείσει για δεύτερη φορά. Ευχόμαστε τα πράγματα να καλυτερεύσουν για όλους μας και να μπορούμε να βγαίνουμε, να διασκεδάζουμε, να χαλάμε χρήματα έτσι για να περνάμε καλά και όχι να ψάχνουμε χρήματα για να ζήσουμε. Γιατί εκεί μας έχουν φτάσει. Επόμενο θέμα, η Αργυρού Μπαρμπαρίγου πραγματικά σκίζει, δηλαδή δεν έχω λόγια. Έκανε ρεκόρ τηλεθέασης την ώρα που της μαγειρικής στο πρωινό της Φέσης Κορδάκης και του Γιώργου Λιάγκα. Έκανε το απίστευτο ποσοστό, το 93,7%. Νομίζω ότι οι άνθρωποι γενικά του Αντένα, πέρα το ότι πάει πάρα πολύ καλά και το πρωινό με τους δύο παρουσιαστές, αλλά θα τρίβουν τα χέρια τους από ευχαρίστηση για το 97,3%. Δεν ξέρω αν και η Eurovision έχει κάνει τέτοιο ποσοστό, να σας πω την αλήθεια. Πραγματικά, μπράβο στην Αργυρό Μπαρμπαρίγου και να συνεχίσει έτσι, γιατί την αγαπάμε και πραγματικά φτιάχνουμε τις συνταγές της και είναι όλες πάρα πάρα πολύ ωραίες. Το επόμενο θέμα αφορά το Λάμπι Ριβιεράτο. Ίσως γνωρίζετε, είχαν γίνει δημοσιεύσεις σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες. Είχε προσπαθήσει ουσιαστικά να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Μπορείτε να μάθετε όλα όμως για την καινούργια αρχή του Λάμπι Ριβιεράτο. Του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, πολύ γερός, πολύ δυνατός και να τα βρει έτσι λίγο με τον εαυτό του και να βρει τη χαρά μέσα από τα παιδιά του φυσικά και από την μουσική που τόσο πολύ αγαπάει. Αλέξης Κούγιας ήταν καλεσμένος εχθές το βράδυ στους Kardashians. Πραγματικά ήταν απολαυστικός, ακόμα και ο τρόπος που απαντά. Μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε τα χαρτιά του σε πολλά επίπεδα. Μίλησε για το ποιους θα αναλάμβανε και ποιους δεν θα αναλάμβανε, ότι δεν θα ξαναέκανε φυσικά σχέση με την Εύη Βατίδου. Αλλά καλύτερα να το διαβάσετε όλα στο govastileto.gr και που έχει αποσπάσματα ουσιαστικά από τη συνέντευξη. Εμείς θα δούμε ένα μικρό τμήμα της συνέντευξης έτσι για να πάρετε μια γεύση. Πάμε να το δούμε. Μπήκε στα μάτια του Χατζοπούλου. Τα νέα που παίρνουμε από εκείνη ότι δεν είναι καλά στην υγεία της, εσύ την έχεις υπερασπιστεί. Μπορείς να μας πεις κάτι για αυτή την κυρία, τι συμβαίνει? Θεωρώ ότι η κυρία Τσοχαζοπούλου είναι από τα πιο ταλαιπωρημένα και θα έλεγα και τα πιο σκληρά κριθέντα πρόσωπα και στην κοινωνία και στην δικαιοσύνη. Προσωπικά ανέλαβα την υπεράσπιση της όταν είχε ολοκληρωθεί η δικογραφία και χωρίς να θέλω να κάνω αγιογραφία, είχα την εντύπωση ότι είναι μια από τις πιο αντιπαθείς γυναίκες έτσι όπως είχαν παρουσιαστεί οι συμπεριφορές της. Όταν άρχισα να μελετώ τη δικογραφία και όταν πραγματικά έκανα και μια επίσκεψη σε αυτό που παρουσιαζόταν σαν παλάτι και τελικά ήταν διαμέρισμα 150 τετραγωνικών, όχι το κτίριο ολόκληρο, γιατί είχα μείνει με την εντύπωση ότι αυτό είναι ο κλασικό κτίριο, είναι το σπίτι του Τσοχατζόπουλου. Συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν έμαθα τον αγώνα που έκανε για να αποκτήσει παιδί. Και δυστυχώς δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τη σχέση της γυναίκας αυτής από πλευρά ψυχικής ισορροπίας με το παιδί της. Όταν φτάσαμε στο δικαστήριο, μια εβδομάδα πριν, υπήρξε η πρώτη κρίση καταθλίψεως. Αλλά εγώ, επειδή είμαι πολύ σκληρός και δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει, την υποχρέωσα να έρθει στο δικαστήριο. Ενώ οι γιατροί μου είπαν ότι δεν πρέπει να έρθει στο δικαστήριο. Είπα για λόγους σεβασμού στο δικαστήριο, θα πρέπει να έρθει. Και ήρθε, παρακολούθησε όλο το δικαστήριο με αντικαταθλιπτικά. Όταν βγήκε η απόφαση και καταδικάστηκε, γιατί αυτή προσδοκούσε ότι θα πάει στο χωριό εκεί που είναι οι γονείς της, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο, το παιδί της ζει σε ένα χωριό, σε ένα βουνό στη Στερεά Ελλάδα. Με τους γονείς της ζει. Οι οποίοι όμως είναι 80 χρονών έτσι. Και το παιδάκι είναι 6 χρονών. Αγρότες γονείς. Αυτή η κοπέλα πάλι όσοι δεν ήταν. Έτσι. Είχε πιστέψει ότι θα πάει στο σπίτι της. Και το είχα πιστέψει κι εγώ. Το δικαστήριο για τη γυναίκα και την κόρη του Τσοχατζόπουλου λειτουργήσε επικοινωνιακά. Λειτουργήσε για τους πολιτικούς. Λειτουργήσε για να προσανατολίσει την κοινωνία. Για την κοινωνία. Και για τον ίδιο τον Άκη του Τσοχατζόπουλου. Όχι.
Και ήταν για μένα ακραία δυσάρεστη έκπληξη όταν άκουσα του εισαγγελέα την έκκληση στο Δαφνί. Γιατί ήταν έτοιμη να αυτοκτονήσει. Τώρα βρίσκεται εκεί. Στο Δαφνί. Πάντως και έδωσε μια συγγνώμη, αλλά και μια άσχημη εικόνα πηγαίνοντας με πολύ ακριβές τσάντες. Εντάξει, πολύ ακριβά. Αυτά είναι αυτό τώρα. Βέβαια είναι δικαίωμα του καθενός πώς θα πάει. Και σε ακριβές τσάντες. Εάν τελικώς γίνουμε η πολιτική, γιατί τη συμφέρει τώρα, γίνει δικαστήριο. Η Βουλή γίνει ειδικό δικαστήριο. Τα δικαστήρια γίνουν Βουλή, η δημοκρατία θα πάψει να υπάρχει. Αν τελικώς οι δικαστές ονειρεύονται να γίνουν υπουργοί δικαιοσύνης και οι πολιτικοί ονειρεύονται να γίνουν πρωθυπουργοί κλείνοντας τη φυλακή, ακόμα και τα παιδιά, ακόμα και τα εγγόνια των πολιτικών τους αντιπάλων, τελειώσαμε σαν κράτος. Αλέξη, δεν έχεις πει ποτέ και δεν έχω μάθει ποτέ τι κόμμα ψηφίζεις. Μπορώ να σου πω ότι το τελευταίο κόμμα που ψήφισα είναι ο Βενιζέλος. Ο Ευάγγελος. Δεν σου είπα, ο τελευταίο κόμμα ψήφισα πρόσωπο. Μάλιστα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Ναι. Με τον οποίο έχω συναντηθεί μόνο δύο φορές. Μάλιστα. Πήλησα πρόσωπο, παρότι είμαι προσωπικός φίλος του Σαμαρά. Όμως, αν με ρωτούσες αύριο τι θα ψηφίσω, θα σου έλεγα πρέπει να το σκεφτώ πάρα πολύ. Γιατί πολλά από αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αλήθεια. Έχουμε βάλει νταβατζίδες στο κεφάλι μας. Είσαι κατά του μνημονίου δηλαδή? Όχι, όχι, το μνημόνιο είναι μια αναγκαία εξέλιξη από τη στιγμή που θέλεις να συνεχίσεις αυτό το κοινωνικό σύστημα που έχουμε, τη δημοκρατία. Αν αύριο θέλεις να επιβάλλεις λαϊκή κυριαρχία, πρέπει να κλείσεις τις τράπεζες. Όχι, γιατί η επιστροφή στην κατάσταση όπως ήταν δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί. Πρέπει να επιστρέψουμε στη ραχμή. Και να πούμε ότι θα ζήσουμε με συνθήκες απομονωτισμού. Και επειδή αυτή είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση, αλλά λειτουργώντας με τα όνειρά μου. Δηλαδή, ονειρεύτηκα μέσα από τις συνθήκες που ήμουν στην Ελλάδα, στην ωραίτερη χώρα του κόσμου, να μπω στη νομική, να την τελειώσω. Αν δεν έπαιζα μπάλα, δεν την είχα τελειώσει ποτέ. Έπαιζες μπάλα επαγγελματικά? Έπαιζα μπάλα, ναι, έπαιζα μπάλα στον Ολυμπιακό Τρακίου τότε. Και στον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Πήρα μεταγραφή. Και από το Ηρακλή πήρα 70.000 δραχμές. Ποια χρονολογία? 1970. Και ξέρεις, τότε μια από τις ωραίες εκφράσεις που άκουσα, χαρακτηρισμούς, είναι κλαρινό γαμπρός. Αυτό που είδα τελευταία. Ως κλαρινό γαμπρός της εποχής εκείνης, πήρα μηχανή. Και πήγα να κάνω το γαμπρό με τα λεφτά του Ηρακλή, στο Ξυλόκαστρο που ήταν δίπλα από το χωριό που ζούσαν οι γονείς μου, στο Βέλο Κορυδία ζούσαν. Και αφού έτρεξα 10 χιλιόμετρα το πρωί για να είμαι έτοιμος για την προετοιμασία του Ηρακλή. Αλφα εθνική μιλάμε. Τότε ναι. Με ποιους συμπαίκτες? Φιτίλης, Εντελίδης, Καλιοτζής, Κασάπης. Ο Χαλιαμπάλιας, πάρε το Ζάχο να σου πει. Αλήθεια. Γιάννης. Μάλιστα. Μεγάλη φουρνιά. Ο Ηρακλής όμως ξέρει. Τότε ήρθε ο Χατζηπαναγής. Μάλιστα. Εγώ δεν πρόλαβα να παίξω φουκαράς γιατί πήρα τα λεφτά και πήρα τη μηχανή και ξεκίνησα, έτρεξα το πρωί και πήγα σε ένα κοντινό χωριό να φάω βούτυρο με μέλι για πρωινό. Ένας φορτηγατής κοιμήθηκε και έκανε με τοπική με το φορτηγό. Σου γι' αυτό έγινε εδώ τη γραμμή. Όλο μου το κεφάλι. Το σώμα μου είναι πολτοποιημένο. Δηλαδή δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν έβλεπα αντί στο μάτι με αυτό. Μετά από 40 μέρες είπαν στους γονείς μου θα ζήσω, αλλά δεν ξέρω αν θα περπατήσω. Και στο τέλος τελικά, μετά από πολύ μεγάλο αγώνα, να καταφέρνεις να ξαναπερπατήσεις, να ξαναζήσεις, να τελειώσεις τη νομική. Και ευτυχώς τελικά που έγινε το ατύχημα, αυτό είναι μάθημα ζωής. Κανείς να μην στενοχωριέται για ό,τι συμβεί. Απλώς να έχει κουράγιο να ξανασηκωθεί όρθιος. Σήμερα τι ομάδα είσαι? Έχω δική μου ομάδα, από την Παναχαϊκή. Είμαι ο παδός της. Αλφα εθνικής. Δεν θέλω, το όνειρό μου είναι πότε θα έρθουν όλες οι ομάδες στην Πάτρα να τους κερδίσουν. Μάλιστα. Και θέλω να σου πω το εξής. Και θα κρατήσουμε ουσιαστικά το τελευταίο κομμάτι από αυτό που είπε ο Αλέξης Κούγιας, ότι πραγματικά αν έχεις σύγκρουση με τοπική ουσιαστικά με ένα φορτηγό και τραβήξεις όλα αυτά που τράβηξε και ο ίδιος για να επανέλθει κανονικά στην καθημερινότητα, εντάξει, μετά από αυτό νομίζω ότι ίσως να είναι καλύτερα, πώς το λένε, δεν χρειάζεται να πέσεις, πρέπει να σηκωθείς. Αυτό που παρότι είναι και ο ίδιος όλους εμάς να κάνουμε. Μπορείτε να δείτε ακόμα περισσότερα πράγματα, είναι πιο μεγάλο το βίντεο, αλλά έχουμε συγκεκριμένους χρόνους. Πάμε παρακάτω, σεξι μάμα η αγαπημένη παρουσιάστρια του Αλφα, Ελένη Μενεγάκη. Όπως θα δείτε στο δημοσίευμα, πραγματικά η σιλουέτα της το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αλλάξει τελείως. Έχει αποκτήσει πάρα πολύ ωραία σιλουέτα. Από ό,τι είχαμε δει και στις προηγούμενες μέρες, γυμνάζεται πλέον, κάτι που το απέφευγε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Παρέα εκεί με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φυσικά.
Και είναι έτσι με wet look, πάρα πολύ όμορφη, με κοντή φούστα και μποτάκια. Έτσι πάει πρωί-πρωί η Ελένη Μενεγάκη στην εκπομπή της. Το επόμενο θέμα, έτσι ενδιαφέρον και ιντριγκαδόρικο λίγο, τρελά ερωτευμένη με τον πρώην σύζυγο της Πάουλα, η Ελισάβετ Σπανού. Δείτε τις φωτογραφίες από την βραδινή έξοδο του ζευγαριού. Βασικά νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον δεν είχα ξαναδεί τον πρώην σύντροφο της Πάουλα. Δεν το γνωρίζω. Αλλά όσο να είναι, είναι έτσι ωραίο γκοσυπάκι, ας το πούμε έτσι, για τις μέρες. Και η Ελισάβετ Σπανού, νομίζω, αφού είναι και στο πρωινό, λογικά θα μπω να δω κι εγώ αν το σχολίασε όλο αυτό το πραγματάκι και η ίδια. Ίσως να το σχολιάσει και αύριο. Δεν ξέρω πότε ακριβώς αναρτήθηκε συγκεκριμένη είδηση. Επόμενη είδηση για σας, Κατερίνα Παπουτσάκη, η Μανούλα, δεν έχει μάτια για άλλον, Κυριακάτη Βόλτα αγκαλιά με τον 6 μηνών γιο της. Μπορείτε να δείτε και τις φωτογραφίες από τη Βόλτα τους. Η ζωή της Κατερίνας Παπουτσάκη πραγματικά έχει αλλάξει απίστευτα, τελείως διαφορετικές επιλογές πλέον. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Είχαμε δει και την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πάει καλεσμένη στην Φέση Κορδά και τον Γιώργο Λιάγκα. Τι ακριβώς είπε. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που της συμβαίνει. Έχει πάρα πολύ καλή σχέση και με τον σύζυγό της και με την πεθερά της, για την οποία ουσιαστικά δάκρυσε στον αέρα της εκπομπής. Αυτά από τους αγαπημένους μας celebrities. Ήρθε η ώρα όμως να κάνουμε μια γύρα σε όλο τον κόσμο για να μάθουμε πολύ όμορφα πράγματα. Θα δούμε 10 συν 1, μάλλον τα 10 καλύτερα τοπία από ωκεανούς. Λέγοντας τη λέξη ωκεανός, στο μυαλό του καθενός έρχεται χωρίς αμφιβολία το απέραντο γαλάζιο, που αγγίζει σχεδόν τον ουρανό στο βάθος του ορίζοντα. Ωστόσο, οι ωκεάνιες εκτάσεις δεν είναι και τόσο μονότονες. Εκτός από τα συνηθισμένα νησιά της Χερσονήσους, αλλά και τους εντυπωσιακούς κορελιογενείς υφάλους, υπάρχουν τοπία στον ωκεανό που απλώς είναι μοναδικά στον κόσμο. Όπως αυτά που θα θυμάστε στη συνέχεια, ακριβώς. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι η δεύτερη. Ας δούμε καλύτερα πρώτα την πρώτη, η οποία είναι στην Καραϊβική, στο κομμάτι ουσιαστικά που συναντιέται με τον Ατλαντικό. Να τις πάρουμε μία-μία καλύτερα. Ωραία. Ωραία. Η πρώτη φωτογραφία αφορά το νησί Ελευθέρα. Είναι ουσιαστικά το κομμάτι που είναι ανάμεσα στην Καραϊβική και τον Ατλαντικό. Αν μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία. Ωραία, έχουμε και πρόβλημα. Πράσουμε στη δεύτερη φωτογραφία. Η φωτογραφία που έδειξες πρώτα είναι από τη Δανία-Σουηδία, τόπο συνάντησης της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Στο τουριστικό θέατρο Σκάγκεν, ο επισκέπτης μπορεί να παρακολουθήσει ένα εκπληκτικό φαινόμενο, όπου η Βαλτική Θάλασσα συναντά τη Βόρεια Θάλασσα και ενώνονται σε αυτό το εκπληκτικής έτσι, ομορφιάς τοπίο. Επόμενη φωτογραφία είναι από την Αυστραλία. Είναι οριζόντιοι καταράκτες, ακριβώς αυτή είναι η φωτογραφία μας. Οι καταράκτες αυτοί βρίσκονται στην περιοχή Κιμπερλή, στη Δυτική Αυστραλία, και πρόκειται στην ουσία για ένα φυσικό φαινόμενο που δημιουργείται από την παλίρρια, η οποία κάνει τα νερά να φουσκώνουν, δημιουργώντας μια σημαντική διαφορά στο επίπεδο της θάλασσας και στις δύο πλευρές του φαραγγιού. Το νερό ρέει με ορμή και ανάμεσα δίνει την εντύπωση ενός οριζόντιου καταράκτη, όπως μπορείτε να δείτε και στη φωτογραφία. Επόμενη φωτογραφία, το βαθύ μπλε κανάλι στον ύφαλο Great Barrier, επίσης στην Αυστραλία. Δεν είναι εκπληκτικό, πραγματικά. Λοιπόν, το Great Barrier βρίσκεται στα ανοιχτά των ακτών του Queensland στην Αυστραλία και είναι το μεγαλύτερο σύστημα κορελιογενών υφάλων στον κόσμο, καθώς αποτελείται από περίπου 3.000 επιμέρους υφάλους και 920 νησιά. Υποστηρίζει μια απίστευτη ποικιλία ζωής και ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς το 1981, ενώ είναι ένα από τα 7 φυσικά θαύματα του κόσμου. Το κανάλι διαχωρίζει τους υφάλους Hook και Hardy και αποτελεί σημαντικό καταδυτικό σημείο. Η επόμενη φωτογραφία μας είναι από το Μαυρίκιο, από υποβρύχιο καταράκτη ουσιαστικά. Αυτή η φωτογραφία κιόλας έχει βραβευτεί, την είχαμε δείξει και στις 10 καλύτερες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν. Όπως σας είπα, είναι στο Μαυρίκιο, μια συναρπαστική ψευδαίσθηση δημιουργείται στον νοτιοδυτικό άκρο του νησιού. Όταν κάποιος κοιτάζει από ψηλά, η απορροή της άμμου και οι καταθέσεις της λάσπης δίνουν την εντύπωση ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει ένας καταράκτης, όπως μπορείτε να δείτε ακριβώς στη μέση της φωτογραφίας. Αυτό όμως δημιουργείται από την άμμο και τη λάσπη που ουσιαστικά συγκεντρώνεται στο συγκεκριμένο σημείο.
Επόμενη φωτογραφία, Great Blue Hole στο Μπελίζ. Μία μεγάλη καταβόθρα στα ανοιχτά των ακτών της Μπελίζ, που έχει κυκλικό σχήμα και αποτελεί δημοφιλές σημείο μεταξύ των δυτών, αλλά και για όσους επιθυμούν να βουτήξουν στα γαλαζοπράσινα νερά. Ένα πραγματικά πάλι εκπληκτικής εικόνας τοπίο. Γεμάτο, βλέπετε, όπως βλέπετε, κορέα γεωλογενής, υφάλους γύρω, που πάρα πολλοί δίτες ανακαλύπτουν μοναδικούς... πώς να το πούμε, το Σαρδάμ δεν υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, όπου οι δίτες συναντιούνται για να απολαύσουν αυτό το τοπίο. Και πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Είναι η πυραμίδα του Μπάλ στην Αυστραλία. Επίσης πάρα πολύ ωραίο. Από μινάρι ενός ηφαιστείου, η πυραμίδα Μπάλ βρίσκεται 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού Lord Howe στον Ειρηνικό ωκεανό και έχει ύψος 562 μέτρα. Η επόμενη φωτογραφία είναι το Μάλε, είναι η πρωτεύουσα των Μαλδίβων. Είναι η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στη Δημοκρατία των Μαλδίβων επίσης. Το νησί είναι το πέμπτο πιο πυκνοκατοικημένο στον κόσμο. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ο ένας πάνω στον άλλον, κυριολεκτικά δηλαδή. Γενικά, βέβαια, στις Μαλδίβες τα νησιά τα οποία κατοικούνται από ντόπιους, ας το πούμε έτσι, έχουν μια τέτοια εικόνα. Ενώ αντίθετα τα νησιά τα οποία έχουν πάνω μια ξενοδοχειακή μονάδα είναι όσο να είναι τελείως διαφορετικά. Και είναι ο δρόμος Atlantic Ocean στην Νορβηγία, η επόμενη φωτογραφία. Atlantic Ocean στην Νορβηγία, όπως είπαμε, ο περίφημος δρόμος του Ατλαντικού είναι 8,3 χιλιόμετρα και περνά μέσα από το αρχιπέλαγο στην Νορβηγία, διατρέχοντας τα χωριά Κερβάγ, Αβέργη, Βέγκαγ και Ίντα. Ο δρόμος αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά και χαρακτηριστική ως εθνική τουριστική διαδρομή. Εντάξει, 8,3 χιλιόμετρα. Σε αυτόν τον δρόμο, πραγματικά είναι κάτι το οποίο σε αφήνει άφωνο. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και θα κλείσουμε με τις βραχονησίδες Παλάου. Οι βραχονησίδες Παλάου είναι μια συλλογή από αρχαία λείψανα κοραλλιογενών υφάλων με πλούσια βλάστηση που δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα μέσα στο νερό. Αποτελούν μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από το 2012. Ένα επίσης φανταστικό τοπίο. Και θα περάσουμε σε ένα βιντεάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Συνήθως, ίσως το έχετε δει εσείς στην ξένη βερσιόν του, αλλά Έλληνας παπαγάλος που τραγουδά και χορεύει στα ελληνικά κανονικά, είναι και ο ιδιοκτήτης του Έλληνας. Το συγκεκριμένο βίντεο το έχουμε πάρει από το περίεργα.gr και ας το απολαύσουμε φυσικά, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ωραίος. Έλα το κοντράκι, έλα το κοντράκι. Έλα το κουδράκι. Έλα. Έλα να χορέψουμε. Έλα να χορέψουμε. Έλα να χορέψουμε. Έλα κάτω, έλα κάτω. Κάνω σχέση το παιδεράκι. Καλά, ε. Να κάνω σχέση το παιδεράκι. Έλα κάνω σχέση το παιδεράκι. Έλα κάνω σχέση το παιδεράκι. Έλα κάτω, έλα κάτω. Εδώ κάνω σχέση το παιδεράκι. Έλα, έλα. Έλα κάτω, έλα κάτω. Έλα κάτω, έλα κάτω. Έλα κάτω, μπράβο. Κάνω σκάτσι το παιδεράκι, σκάτσι. Κάνω σκάτσι το παιδεράκι. Έλα, έλα το παιδεράκι. Έλα το παιδεράκι. Έλα το παιδεράκι. Έλα κάτω, έλα κάτω. Έλα, ωραία το παιδεράκι. Έλα, έλα το παιδεράκι. Έλα, 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 έλα. Έλα, να χορέψουμε μακά. Έλα, πού είναι η Λένη, πού είναι η Λένη. Έλα το παιδεράκι, έλα το παιδεράκι, έλα το παιδεράκι, έλα το παιδεράκι. Έλα το παιδεράκι. Έλα καλά, έλα το παιδεράκι. Hello. Ακαρόνια με κύμα, έλα να κουρέψουμε. Ακαρόνια με κύμα, ακαρόνια με κύμα. Ακαρόνια με κύμα, έλα κάτω. Έλα να χορέψουμε μακρόνια με κιμά. Έλα κάνουμε μακρόνια με κιμά. Έλα παιδράκι, έλα. Έλα, έλα. Δες να μπω, μαφίγγα. Πες ένα τραγουδάκι. Μακρόνια με κιμά. Μακρόνια με κιμά. Έλα κάνω σκάτσι το παιδράκι. Έλα το κάνω σκάτσι το παιδράκι. Έλα κάτω να κάνω σκάτσι το παιδράκι. Έλα κάτω. Έλα κάτω. Φέρε το παιδράκι. Πού είναι το παιδράκι. Πού είναι το παιδράκι.
Έλα το παιδαράκι. Έλα κάτω. Παιδαράκι, έλα. Έλα το παιδαράκι. Μπράβο, έλα. Κάτω το παιδαράκι. Το παιδαράκι, μπράβο. Τα πάνει. Έλα. Έλα κόκκι. Μακαρόνια με κύμα. Έλα κάτω. Νομίζω πραγματικά ήταν απολαυστικό ο συγκεκριμένος παπαγάλος και με το έλα να χορέψουμε, έλα να χορέψουμε. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε δύο λεπτάκια και πάλι κοντά σας. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου.
Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε το Ζήσε τη Ζωή εδώ από την τηλεόραση τη Ζούγκλα. Μπείτε στο Facebook, κάντε like στη σελίδα μα Ζήσε τη Ζωή με ελληνικά και τόνου. Γιατί κάναμε το λάθο αρχικά και βάλαμε τόνου και είναι δύσκολο να μα βρείτε. Και μετά από αυτό το εκπληκτικό βίντεο με τον Παπαγάλο που εμένα μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ, θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα επίσης. Το Google Earth ανακάλυψε έναν επίγειο παράδεισο που δεν τον ήξερε ουσιαστικά κανένας. Μετά το Big Brother, το Google Earth ήρθε για να ανακαλύψει ουσιαστικά πράγματα που δεν τα ξέρει κανένας μας στη Γη. Στο επόμενο βίντεο που θα παρακολουθήσετε, ουσιαστικά είναι εικόνες από αυτόν τον επίγειο παράδεισο και είναι πραγματικά απολαυστικό. Πάμε να το δούμε. But there are new species to be discovered, lost worlds and lost Edens to be found. Scientists are driven by a real thrill of finding something which is not known. It could be a fact which is not known, it could be a species which is not known. Just putting your little bit into this massive jigsaw puzzle of life. We concentrate so much on thinking about going into space and doing all of this, and yet on our doorstep, still, there's pockets of habitat that hardly anyone has been to. Some years ago, I was working on an isolated mountain in Malawi, and I noticed there were similar mountains over the border in Mozambique. There was nothing written about these mountains. There were no biological records at all. The area was largely inaccessible because of the war and the fighting that had been occurring for the last 30 years. So when I returned to the UK, I was able to see Mount Malanje in southern Malawi, which is a site I knew very well. I was then able to look across northern Mozambique. And then as I zoomed in, I saw this dark green patch suddenly emerge. That was tremendously exciting because this could be a lost rainforest. You can just see the summit of Mount Mabu coming up behind this main woodland ridge. So we just entered Mabu Forest and immediately you can see a big difference. Look at the size of the trees. When you enter into a forest, everything changes. The forest is cool, the canopy is high and it's very shady. Life is buzzing all around you. This is the butterfly that I stood for 2 days in the forest clearing trying to catch. Here we are. This is a juvenile Manticambia baylisi. I was lucky enough to find the first one of these. Ooh. Since the main expedition, we've discovered approximately 12 new species for Mount Mabu. What medicinal use does this bracket fungi have? Majidamangkwala. Majidamangkwala. That is medicinal for bark. The knowledge and information that we could benefit from as humankind could be sitting here all around us. If you were a young scientist, you need to have some sort of hope that you can contribute something. It's not all known and you're just picking up the last crumbs off the table. There's actually a lot out there that we don't know. To actually find a hidden rainforest, which turns out to be the largest in southern Africa, shows that we don't have all the answers and we don't know what's out there. You're always asking questions. As soon as you think you have the answer, then new questions, new doors open. That's the beauty of life. Έτσι λοιπόν, μετά την ανακάλυψη του κολόμου της Αμερικής, το Google Earth ήρθε με όλα αυτά τα πολύ ωραία μέσα τα οποία έχει ανακαλύψει πραγματικά έναν πανέμορφο παράδεισο. Και θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. 10 σημεία χρήσης για τη μουστάρδα. Πραγματικά υπάρχουν πράγματα για τη μουστάρδα που δεν γνωρίζετε. Και όπως λέει και το δημοσίευμα, το συγκεκριμένο, οι διαιτολόγοι επιμένουν ότι είναι το ιδανικό υποκατάστατο ουσιαστικά για όλους όσους εσάς κάνετε δίαιτα και θέλετε να αφαίρεσετε τη ζωή σας στην κέτσα, από τη μαγιονέζα και όλα αυτά τα παχυντικά. Από το 3000 π.Χ. επίσης υπάρχουν σουμεριακά κείμενα τα οποία την αναφέρουν. Αργότερα, αναφορές γευστικής μουστάρδας υπάρχουν σε ελληνικά, ρωμαϊκά κείμενα αλλά και στη Βίβλο, όπου ο σπόρος της μουστάρδας αναδεικνύεται ως σύμβολο πίστης. Ο Ιπποκράτης, απ' την άλλη, χρησιμοποιούσε τους σπόρους ως φάρμακο και έφτιαχνε έμπλαστρα από μουστάρδα για να θεραπεύει το κρύωμα. Τελικά, η μουστάρδα πόσες άλλες ανεξερεύνητες ουσιαστικά χρήσεις έχει? Μία χρήση που ίσως δεν γνωρίζετε και είναι η πρώτη που θα πούμε. Μειώνει τον πονόλαιμο. Κάτι που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Οπότε
πέρα από τις δίαιτες και όλα αυτά τα υπόλοιπα, η πρώτη χρήση της μοστάρδας μειώνει τον πονόλαιμο. Και σημειώστε ουσιαστικά τη συνταγή. Αν θέλετε να απαλλαγείτε από τον πονόλαιμο, αναμειγνύετε μία κουταλιά της σούπας σπόρος μοστάρδας, χυμό από μισό λεμόνι, μία κουταλιά της σούπας σαλάτι, μία κουταλιά της σούπας μέλι και 1,5 ουσιαστικά φλιτζάνι περίπου βραστό νερό. Τα αφήνετε όλα αυτά για 15 λεπτά και κάντε γαργάρες για να σας φύγει ο πονόλαιμος. Πρώτο τύπο για τη μουστάρδα. Θα περάσουμε στο επόμενο. Έχει και αντικαρκινική δράση. Η μουστάρδα είναι πλούσια σε ισοθιοκινιακό αλλήλιο. Είναι και περίεργη λέξη, συγγνώμη. Που σύμφωνα με ερευνητές θα μπορούσε να εμποδίσει την εξάπλωση του καρκίνου ή ακόμα και να τον θεραπεύσει. Η ένωση αυτή, μάλιστα, εικάζεται ότι είναι ιδιαίτερα ευεργετική στην περίπτωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης. Αλλά και όλα αυτά αποτελούν ακόμα θεωρίες, χωρίς ακόμα επιστημονικές αποδείξεις, αλλά σίγουρα να καταναλώνεται μουστάρδα και γι' αυτό το λόγο. Μπορούμε να βλέπουμε και φωτογραφίες έτσι διάφορες για να είναι καλύτερα τα πράγματα. Θεραπεία για τη συμφόρηση του στήθους. Α, για όλους εσάς που έχετε πλούσιο μπούστο, μία συνταγή λέει ότι αν τρίψετε μουστάρδα στο στήθος σας με ένα πανί που προηγουμένως έχετε βουτήξει σε ζεστό νερό, θα μπορούσατε να απαλλαγείτε από τη συμφόρηση και τον πόνο στο στήθος. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, η μουστάρδα έχει και μία χαλαρωτική δράση για να χαλαρώσετε τους μύες σας. Ετοιμάζετε ένα ζεστό μπάνιο και προσθέσετε 2 κουταλιές σούπα σκόνη μουστάρδας, λίγες σταγόνες από το αγαπημένο σας εθέρι έλαιο, καλό θα ήταν να προτιμήσετε δεντρολίβανο και μερικές πρέζες σαλάτι. Τώρα δεν ξέρω βέβαια, αν είναι να βγεις από το μπάνιο και ξαφνικά να μυρίζεις λίγο μουστάρδα. Εντάξει, λογικά ίσως είναι για να χαλαρώσετε, να χαλαρώσουν οι μύες σας, να βοηθήσει ουσιαστικά και λίγο την αποτοξίνωση του οργανισμού και μετά να κάνετε το μπανάκι σας για να μην μου μυρίζετε και μουστάρδα. Ανακουφίζει επίσης από τα καψίματα. Εάν πάθετε ένα ήπιο έγκαυμα ενώ μαγειρεύετε, αφήστε να τρέξει κρύο νερό στην πληγήσα περιοχή και έπειτα τοποθετήστε λίγη μουστάρδα πάνω της. Η μουστάρδα εξασθενεί τον πόνο και συνήθως εμποδίζει το σχηματισμό των φυσαλίδων. Αυτό δεν το ήξερα καθόλου. Οπότε, αν καείτε, καθαρίζετε την περιοχή έτσι λίγο με λίγο χλιαρό νερό και μετά βάλετε μουστάρδα. Μόνο για την οδοντόκρεμα το ήξερα αυτό, αλλά και η μουστάρδα κάνει θαύματα. Για δέρμα μωρού επίσης, η μουστάρδα μπορεί να είναι η απάντηση σε ένα ταλαιπωρημένο δέρμα, καθώς πολλοί ισχυρίζονται ότι μπορείτε να φτιάξετε μια υπέροχη μάσκα προσώπου. Απλά τρίψτε λίγη ποσότητα στο δέρμα σας και αφήστε την να καθίσει για λίγα λεπτά. Ξεπλύνετε και δείτε ότι έχετε αποκτήσει την πολυπόθετη απαλότητα. Ωστόσο, επικοινωνήστε και με τον δερματολόγο σας, όπως λέει και το δημοσίευμα, πριν επιχειρήσετε οτιδήποτε, καθώς ενδέχεται να σας προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Δοκιμάστε το τώρα. Αν δεν έχετε ούτως ή άλλως αλλεργία στη μουστάρδα. Επιδερμικά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αλλά ρωτήστε και τον δερματολόγο σας. Θα το δοκιμάσω και σήμερα στο σπίτι και θα σας πω αύριο την εμπειρία μου. Με δείτε εσείς με καντήλες, κάτι δεν πήγε καλά, οπότε μην το δοκιμάσετε κι εσείς. Αντί για conditioner για τα μαλλιά. Το λάδι της μουστάρδας μπορεί κάλλιστα να γίνει το νέο σας conditioner. Για καλύτερα μάλιστα αποτελέσματα, κάντε μασάζ στα μαλλιά σας και αφήστε τη μουστάρδα όλη την ημέρα πριν λουστείτε. Ναι. Εντάξει, αφήστε καλύτερο το βράδυ και λουστείτε το πρωί για να μπορείτε να κάνετε και τα καθημερινά σας θέματα κανονικότατα, γιατί με τη μουστάρδα στο κεφάλι θα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά γενικώς τα tips όσον αφορά τα μαλλιά, όλα αυτά που έχετε δει, είτε δαφνέλαιο είτε ελαιόλαδο, και επειδή και το συγκεκριμένο είναι λάδι μουστάρδας και όχι η κανονική μουστάρδα, δοκιμάστε το, ίσως είναι πάρα πολύ ωραίο για τα μαλλιά σας. Λοιπόν, σπα ποδιών. Μετά από μια κουραστική μέρα, ένα ποδόλυτρο είναι μαγική λύση για να χαλαρώσετε. Γεμίστε μια λεκάνη με ζεστό νερό και προσθέστε μερικές κουταλιές της σούπας, σκόνη μουστάρδας. Μουλιάστε για περίπου μισή ώρα και απλά απολαύστε. Είναι ουσιαστικά κάτι παρόμοιο με αυτό που είπαμε πριν γενικά για τους μυϊκούς πόνους. Ίσως βοηθάει στην αποσυμφόρηση της συγκεκριμένης περιοχής των ποδιών. Οπότε δοκιμάστε να κάνετε ένα ωραίο ποδόλυτρο με σκόνη μουστάρδας. Επίσης, καθαρίστε τα κατσαρολικά από τα λίπη. Η σκόνη μουστάρδας είναι ένας πολύ καλός και φθηνός τρόπος για να καθαρίσετε τα γεμάτα λίπη κουζινικά σας σκεύη, καθώς έχει την ιδιότητα να απορροφά το λίπος. Ψεκάστε 1 ή 2 κουταλάκια του γλυκού σκόνη μουστάρδα σε ένα λιπαρό τηγάνι και χρησιμοποιήστε ένα πινέλο για να την απλώσετε σε όλη την επιφάνεια. Τρίψτε ελαφρά και ξεμπλύνετε. Και καθαριστικό κουζίνας.
Επίσης, αφαιρέστε τις μυρωδιές από τα μπουκάλια. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά ένα μπουκάλι, αλλά δεν θέλετε να μυρίζει από το υγρό που περιέχει ουσιαστικά πριν, η σκόνη μουστάρδας είναι ένα μεγάλο κόλπο. Ρίξτε λίγη ποσότητα μέσα στο μπουκάλι, προσθέστε ζεστό νερό και ανακοινήστε. Ξεπλύνετε τη μουστάρδα πολύ καλά και η μυρωδιά θα αποτελεί πλέον παρελθόν. Και θα κλείσουμε με τα αποσμητικό πιάτων. Φτιάξτε μία πάστα με σκόνη μουστάρδας και νερό, τρίψτε τη στα πιάτα σας και ξεπλύνετε. Η μουστάρδα απορροφά όλες τις θάλασσες μυρωδιές, όπως είπαμε και πριν, με απλές και καθημερινές κινήσεις. Έξτρα tip. Επειδή κανείς δεν θέλει να γεμίσει ο κήπος του ζυζάνια, φυτέψτε σπόρους μουστάρδας. Οι σπόροι έχουν την ιδιότητα να εμποδίζουν την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, συμβουλευτείτε και ένα γεωπόνο πριν το επιχειρήσετε. Δοκιμάστε και τους σπόρους μουστάρδας. Νομίζω ότι το έχω δει και στους κυπουρούς του Μέγκα κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει να είναι έγκυρη σαν πληροφορία. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με tips ομορφιάς ουσιαστικά. Πώς μπορείτε να αντιγράψετε το μακιγιάζ της αγαπημένης τραγουδίστριας του εξωτερικού Katy Perry με πολύ απλά βήματα σε ένα βίντεο που τα δείχνει όλα τόσο λεπτομερέστατα που δεν γίνεται ουσιαστικά να σας φύγει η πινελιά. Ας δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Hi guys, I'm Sam from Pixie Woo. Today I'm going to show you how to do a Katy Perry Big Eyes tutorial. I'm going to start by using Avon Smooth Minerals Foundation. I'm using a Real Techniques foundation brush to apply that. This is one of my favourites of the Avon foundations. I find it's really smoothing and it feels massively hydrating on my skin, and I have very dry skin, so I'd say this is a suitable foundation if you do suffer from dry skin. Just taking a little bit of that foundation across the eyelid so that our eyeshadow has something to stick to. Katy Perry has really dark defined brows. I'm going to use a MAC eyeshadow in the colour Mystery and a MAC 266 brush just to fill my brows in. Now the eyebrows always look a little bit out of place and a bit heavy until you've got the rest of the makeup on, but don't worry, okay? Now I'm moving on to the eyeshadow. I'm using MAC Reflex Pearl. This is like a really, really fine, sparkly, light glitter. So we're going to use this glitter and put it all over the lid. What you need to do is take a piece of tissue and hold it under your eye so that any glitter that drops doesn't sit on the tops of your cheeks. So just hold that like that with your one hand and then place the glitter on the eyelid with the other. That little bit of foundation that we took across the eyelid earlier is helping our glitter to stick to the lid. Okay, moving on to black gel eyeliner. This is MAC Black Tracks. Katy Perry, I don't think I've ever seen her without black gel liner. So we're going to pop a flick in. Starting from the inside corner, coming across the lid, and then pop our flick in and go back on ourselves. So start there, come back on yourself and join up. On the waterline, I'm using Avon Super Shock gel eyeliner in silver, and I'm smudging it just under the waterline also. And just blending that with a small brush. Putting a light colour that's quite reflective under the eyes is going to give the impression of bigger, rounder eyes. Now, Katy has very round eyes anyway. She's very lucky. Very big, bright eyes. But I don't, so you should be able to see the effect. That's Avon Super Shock Gel Liner in Silver. Now we need a big bold mascara. I'm going to use this one. This is from Bourjois. It is Volume Fast and Perfect. It's pretty cool because it has a little motor in it. When you twist it, the wand goes round. So, and although it is quite gimmicky, it works so brilliantly. My mum is hooked on this one. Then we can just click the switch the other way and do the bottom lashes. Another product in Katy Perry's arsenal is her false eyelashes. You hardly ever see her without them. So I'm using number 7s from MAC. Just going to run some glue along the seam of the lash. This glue is duo adhesive.
which is a specific eyelash glue. Hold them with tweezers and then just pop them in the center. Wait for a second and secure your edges. To keep the eyes nice and bright underneath, I'm using a little Bobbi Brown Creamy Concealer on a Real Techniques Deluxe Crease Brush. Once the glue on our false lashes is set, we can put another coat of mascara on just to gel our own lashes with the false ones and make them look even bigger. I'm just setting the foundation with a Bourjois pressed powder, and I'm using a Real Techniques blush brush to do that. And then using the same brush, I'm going to use this product. This is Illamasqua Ambition Blush, and we're going to put a tiny, tiny amount just across the cheek. Katy Perry often wears a bright lip with this kind of makeup. I have this beautiful colour from Marks & Spencer's. It's called Bright Red. And that is the finished Katy Perry look. I hope you like it. Thank you for watching and we'll see you next week. Bye-bye. Και αυτό ήταν το βίντεο ουσιαστικά που μπορείτε να αντιγράψετε έτσι πάρα πολύ εύκολα. Το μακιγιάζ της Katy Perry. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αχ, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο θα είμαστε μαζί σας 6 με 7 με δύο πάρα πολύ καλούς καλεσμένους. Ελπίδα Κόλτηρη, αισθητικός μας, θα μας μιλήσει για το πώς μπορείτε να περιποιήσετε το δέρμα σας σε κάθε ηλικία και θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Τι πρέπει να κάνετε στα 20, στα 30, στα 40, στα 50 και στα 60 συν. Και ο Γιάννης Φυρίς, ο ειδικός παθολόγος, θα μας μιλήσει ουσιαστικά για τα μεταβολικά σύνδρομα. Ένα θέμα που θα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και ίσως κάποιοι από εσάς να μην το γνωρίζετε καν ότι είσαστε σε αυτό το στάδιο. Και πρόληψη και θεραπεία για τα μεταβολικά σύνδρομα αύριο με τον ειδικό παθολόγο Γιάννη Σφυρί. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ελπίζουμε να έχετε μια υπέροχο απόγευμα και ένα καλύτερο ακόμα βράδυ. Προσοχή στα καιρικά φαινόμενα. Γίνεται κακός χαμός ουσιαστικά στους δρόμους. Φιλιά και πολλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.